Σε αυτό το κανάλι έχουμε περάσει πολύ ωραίες στιγμές μαζί. Γελάσαμε, αγχωθήκαμε, φοβηθήκαμε, αλλά ενωμένοι τα καταφέραμε στο τέλος. Δυστυχώς όμως έρχονται και οι στιγμές οι οποίες δεν είναι ίδιες. Δεν είναι κάτι clickbait, όπως είδατε και στον τίτλο, χώρισα με την Emily. Κάποια πράγματα θέλουμε, δεν θέλουμε, τελειώνουν κάποια στιγμή. Και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ξέρω ότι όλα μου τα βίντεο το τελευταίο ένα χρόνο ήταν μαζί με την Emily. Δυστυχώς όμως δεν θα την ξαναδείτε σε αυτό το κανάλι. Δεν θα σας πω τον λόγο που χωρίσαμε, αλλά αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι περάσαμε και οι δύο πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια κοινή απόφαση για τον δύο. Αυτό το βίντεο το κάνω πιο πολύ σαν ανακοίνωση, γιατί όλο μου το Instagram έχει γεμίσει με ερωτήσεις αν χώρισα, γιατί χώρισα, τι έγινε. Οπότε έπρεπε να βγω να μιλήσω. Ξέρω ότι πολλούς από εσάς θα στεναχωρέσει πάρα πολύ αυτή η απόφαση, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Μετά από κάθε τέλος όμως, ξεκινάει και μια νέα αρχή. Και ειδικά αν έχετε δίπλα σας άτομα σαν κι αυτά, δεν σας σταματάει τίποτα. Haters για μια ζωή. Εκτός λοιπόν από αυτά τα δυσάρεστα νέα, σας έχω και καλά. Ο παλιός hate lord επέστρεψε. Έρχονται βιντεάκια που δεν έχουν ξαναυπάρξει στην Ελλάδα. Πήρα την απόφαση να σταματήσω τα streams, να κάνω πιο αραιά και να επικεντρωθώ αποκλειστικά στα βίντεο. Οπότε σας στέλνω όλους θετικούς, όλα στη ζωή για κάποιο λόγο γίνονται παιδιά. Μη σας παίρνει τίποτα από κάτω, η ζωή συνεχίζεται, το παρελθόν μένει στο παρελθόν. Κρατάμε μόνο τα καλά και προχωράμε μπροστά. Οπότε τα λέμε πάρα πολύ σύντομα με νέο βίντεο. Πιάτε το πέλα μου ρε! Έτσι να κουμπάς! Μην την ακουμπάς! Έχει εγγόνια πολλά, πολλά πολλά. Πάλι θα γίνεις με άσπρα μαλλιά. Δεν ξεχάσω ποτέ το 2020 γιατί εσύ έκανες τη χρονιά αυτή την αγαπημένη. Δεν σου έκανα. Τι κάνεις τα λίγια σου, πες καλά, πήγαινε να την ψέτα. Πουλό, τρία φράγκα το πουλό, πως τι θέλει. Κλειδί.